Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σε συνέχεια της ομιλίας της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της κυρίας Όλγας Γεωργοβασίλη, έχω την ιδιαίτερη χαρά να εξειδικεύσω περαιτέρω τους βασικούς άξονες, τις βασικές πτυχές της επικαιροποιημένης εθνικής στρατηγικής για τη διοικητική μεταρρύθμιση ετών 2017 έως 2019. Θα ήταν παράληψή μου, πριν ξεκινήσω, να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μόνιμους υπαλλήλους αλλά και τους συνεργάτες για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. Θα ήθελα όμως να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στο συνεργάτη μου, τον κύριο Κώστα Ρώτα, ένα νέο άνθρωπο της διοίκησης, ο οποίος είχε όλο το συντονισμό αυτής της προσπάθειας και πραγματικά συνέδραμε τα μέγιστα στην υλοποίησή της. Ξεκινώντας, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στις διαχρονικές αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Νομίζω ότι όλοι σας έχετε εντοπίσει αυτές τις αδυναμίες στην καθημερινή σας επαφή με τη δημόσια διοίκηση, αλλά αυτές οι αδυναμίες έχουν αναδειχθεί και μέσα από μελέτες εμπειρογνωμόνων της δημόσιας διοίκησης. Στην Ελλάδα, παραδοσιακά, υπάρχει διαχρονική αδυναμία σχεδιασμού και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών. Ποτέ δεν σχεδιάστηκαν και δεν εφαρμόστηκαν συνολικά πολιτικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και θετικά μέτρα και θετικές κινήσεις που γίνανε ακριβώς εξαιτίας του αποσπασματικού τους χαρακτήρα να μην προσφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο βασικό στοιχείο, μια δεύτερη βασική αδυναμία είναι η έλλειψη συντονισμού, η οποία αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής διοικητικής πραγματικότητας. Υπουργεία να μην συνεργάζονται μεταξύ τους, γενικές γραμματείες το ίδιο, στο ίδιο γραφείο διαφορετικοί υπάλληλοι να δίνουν διαφορετικές κατευθύνσεις και να ερμηνεύουν διαφορετικά μία εγκύκλιο ταλαιπωρώντας τον πολίτη. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο γνωρίζουμε όλοι είναι η ανεπαρκής αξιοποίηση και η ανορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Νομίζω όλοι έχουμε εικόνα γι' αυτό και δεν χρειάζεται περαιτέρω επιχειρηματολογία. Μία βασική αδυναμία ακόμη έγκυται στο προβληματικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα υπάρχει διαχρονικά έλλειμμα καλής νομοθέτησης, υπάρχει πολυνομία, αντινομία, κακονομία. Ακόμη έχουμε υστέρηση σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και βέβαια είναι απορίας άξιο πώς μετά από τόσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πώς μετά από την εισρωή εκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό κορβανά, να εξακολουθεί ακόμη η χώρα να στερείται βασικής διασύνδεσης λειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, υπάρχει η απουσία σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων διοίκησης. Γενικά, στη διοικητική πραγματικότητα, για όσους την έχουμε ζήσει από μέσα, ισχύει το «έτσι το βρήκα, έτσι το κάνω». Και υπάρχει πάντα μία επιφυλακτικότητα στην υιοθέτηση νέων μεθόδων, νέων και ειδικά καινοτόμων εργαλείων. Η οικονομική κρίση, λοιπόν, το 2009 και το 2010, βρήκε τη δημόσια διοίκηση με αυτά τα προβλήματα. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το 2010 μέχρι τις αρχές του 2015 δεν εστίασαν στις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταβολές, δεν εντόπισαν τις απαραίτητες ποιοτικές αλλαγές και δεν εστίασαν σε αυτές που έπρεπε να συντελεστούν στη δημόσια διοίκηση και περιορίστηκαν σε μια δημοσιονομική προσαρμογή με αυστηρά οριζόντιο χαρακτήρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα δυσμενείς συνέπειες για τη λειτουργία του δημοσίου. Όπως θα δείτε στο γράφημα, το τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης από το Δεκέμβρη του 2009, ουσιαστικά 2010, μέχρι το τέλος του 2015 μειώθηκε κατά 127.236 άτομα, ποσοστό 18%. Μετά το 2015, 2016, 2017 έχουμε εξομάλυνση της κατάστασης. Όπως καταλαβαίνετε, μία τόσο βίαιη αλλαγή είχε οδυνηρές συνέπειες στη λειτουργία της διοίκησης. Και όλα αυτά, παρότι όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι η απασχόληση στο δημόσιο τομέα στη χώρα μας σε σχέση με την συνολική απασχόληση υπολείπεται του μέσου όρου των χωρών μελών του ΟΣΑ. Το γράφημα το οποίο φαίνεται είναι ακριβώς από τον ΟΣΑ και δείχνει ότι ο μέσος όρος απασχόλησης στο δημόσιο στην Ελλάδα είναι μικρότερος από το μέσο όρο των κρατών μελών του ΟΣΑ και όχι μόνο σήμερα, αλλά και διαχρονικά. Άρα λοιπόν,
εξαιτίας αυτών των πολιτικών είχαμε υπέρμετρη μείωση δομών. Το 2014 μειώθηκαν οριζόντια οι δομές, γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις και τμήματα στα Υπουργεία σε ένα ποσοστό περίπου 30%, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται απαραίτητα στην αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης. Είχαμε σημαντική μείωση προσωπικού, είχαμε υποστελέχωση σημαντικού αριθμού υπηρεσιών, είχαμε γύρανση πληθυσμού. Ο μέσος όρος ηλικίας στο δημόσιο αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια αισθητά και ειδικά στην ηλικιακή ομάδα από 18 μέχρι 34 έτη έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη χώρα, γιατί έχουμε αδυναμία εισρωής νέας γνώσης και ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων. Ακόμη, η υποχρεωτική κινητικότητα, η διαθεσιμότητα και οι απολύσεις που λάβανε χώρα επέτειναν περαιτέρω τη δυσμενή κατάσταση και δημιούργησαν ένα τοξικό κλίμα στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία κρίσιμων τομέων της διοίκησης και ειδικότερα τομέων του κοινωνικού κράτους. Το 2016 η κυβέρνηση σχεδίασε την Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση για την τριετία 2016 έως 2018. Οι βασικές αρχές που διέπουν αυτή τη στρατηγική είναι οι ακόλουθες. Ουσιώδης αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξυπηρέτηση, η σειρά δεν είναι απαραίτητα αυτή που διαβάζω, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής προστασίας. Στήριξη της ανάπτυξης. Περιστολή γραφειοκρατίας και βελτίωση ποιότητας δημόσιων πολιτικών. Αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας της διοικητικής δράσης. Σήμερα επικυρωποιούμε αυτή τη στρατηγική και σας παρουσιάζουμε τη στρατηγική για την τριετία 2017-2019. Προφανώς δεν έχουμε αλλάξει αρχές, τις ίδιες αξίες υπηρετούμε και ενστερνιζόμαστε. Αναδιατυπώνουμε απλώς το όραμά μας και προσπαθούμε να περάσουμε πλέον απολύτως στην εφαρμογή, στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών δράσεων. Το όραμά μας λοιπόν για την επόμενη τριετία είναι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης, αποκομματικοποιημένης, αποτελεσματικής και λειτουργικής δημόσιας διοίκησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η εθνική στρατηγική που παρουσιάζουμε σήμερα διαρθρώνεται στους ακόλουθους άξονες. Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών, δομές και διαδικασίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό, ρυθμιστική διακυβέρνηση, διαφάνεια, λογοδοσία και ανοιχτή διακυβέρνηση, στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταπολέμηση διαφθοράς. Η κατάρτιση και υλοποίηση μιας στρατηγικής για τη δημόσια διοίκηση απαιτεί προφανώς, δεν αποτελεί υπόθεση ενός μόνο Υπουργείου και αποτελεί και προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των Υπουργείων, ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης, όλων των ανθρώπων του Δημοσίου. Θα ήθελα όμως να εστιάσω σε κάποιους φορείς άμεσα εμπλεκόμενους, οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα και στην κατάρτιση και θα διαδραματίσουν και πρωτεύοντα ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής ανασυγκρότησης της χώρας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί ήδη την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, με πρωτεύοντα στόχο αυτό που είπα, τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο σε συνεργασία με τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και τα άλλα ελεκτικά σώματα υλοποιούν ήδη ένα στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και στον εσωτερικό έλεγχο της διοίκησης με τη δημιουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία θα έχει καταλυτικό ρόλο στον τομέα της ρυθμιστικής διακυβέρνησης και της καλής νομοθέτησης, και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, που από την αποστολή της καλείται να συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια. Προφανώς δεν μπορούμε σήμερα να παρουσιάσουμε όλες τις πτυχές και όλες τις δράσεις αυτής της στρατηγικής. Ενδεικτικά θα παρουσιάσουμε κάποια ορόσημα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά στην πορεία προς το 2020, προς τη δημιουργία του Δημοσίου της νέας δεκαετίας. Πρώτος άξονας, διοικητικές δομές και διαδικασίες. Όσον αφορά τις δομές, εντός του 2017
για την ακρίβεια τις επόμενες μέρες, ολοκληρώνεται η έκδοση επικαιροποιημένων οργανισμών των Υπουργείων. Μέχρι παράλληλα προχωράει η αξιολόγηση δομών και έκδοση επικαιροποιημένων δομών για τους υπόλοιπους φορείς σε όλο το δημόσιο. Δημιουργείται το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δημοσίου, στο οποίο πλέον με διαφάνεια θα μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε όλες τις θέσεις, σε όλη τη στελέχωση, στα περιγράμματα θέσεως εργασίας, στη λειτουργία του κάθε φορέα. Μέσα στο 2018 καταρτίζουμε σχέδιο δράσης για την εφαρμογή προτύπων διοίκησης ποιότητας στους δημόσιους φορείς. Και το 2019 είμαστε πλέον έτοιμοι να υλοποιήσουμε το σχέδιο και την προτυποποίηση υπηρεσιών βάσει του νέου πλαισίου αξιολόγησης ποιότητας. Μένουμε λίγο στις διοικητικές δομές και διαδικασίες, με έμφαση στην απλοποίηση διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Μέχρι τέλος του έτους προχωράμε στην απλοποίηση στοχευμένων διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας. Εντός του 2018 αναπτύσσουμε μεθοδολογία για την ανάλυση, χαρτογράφηση και ανασχεδιασμό διαδικασιών και δημιουργούμε μητρώο διαδικασιών σε κάθε φορέα του Δημοσίου. Προχωρούμε στοχευμένα σε ψηφιοποίηση διαδικασιών, ενισχύουμε τα ΚΕΠ και υιοθετούμε την ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία πολιτών. Το 2019 έχουμε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης μητρώου διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και φιλοδοξούμε να μεταβούμε στο ψηφιακό ΚΕΠ, στο ψηφιακό δημόσιο της νέας δεκαετίας. Ένας άλλος σημαντικός άξονας που τον αντιμετωπίζουμε με ένα ολιστικό τρόπο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της διοίκησης. Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε όλα τα Υπουργεία και η ένταξή τους στο ψηφιακό οργανόγραμμα. Ξεκινάει η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας, βάζοντας τέλος σε μια παθογένεια χρόνων και πλέον η μετατάξη ή η αποσπάση των υπαλλήλων θα ολοκληρώνονται με μία και μόνο υπογραφή, με απόλυτη διαφάνεια. Προχωράμε στη θεσμική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επίπεδου των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών σε πρόγραμμα δημόσιας διοίκησης που υλοποιεί το Εθνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το 2018 υπάρχει αναμόρφωση του κλαδολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Και επίσης προχωράει θεσμική συνεργασία μεταξύ Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης Αυτοδιοίκησης και της φημισμένης Γαλλικής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ΕΝΑ για παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης στους δημοσίους υπαλλήλους της Ελλάδας και ανταλλαγή σπουδαστών των δύο χωρών. Έχουμε ακόμη την πλήρη εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας και την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και τη λειτουργική διασύνδεση με το σύστημα στοχοθεσίας. Τέλος, το 2019 υλοποιείται πρόγραμμα συνεργασία με τον ΟΣΑ για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης. Μένουμε λίγο στο ανθρώπινο δυναμικό. Εντός των ημερών ολοκληρώνεται η επιλογή και τοποθέτηση γενικών διευθυντών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών σε όλα τα Υπουργεία. Μέχρι τέλος του έτους προκυρήσονται οι υπόλοιπες θέσεις και τοποθετούνται οι υπόλοιποι γενικοί διευθυντές. Μια διαδικασία στην οποία αξίζει να σταθούμε, γιατί για πρώτη φορά γίνεται από ένα συμβούλιο αυξημένου κύρους που περιέχει μέλη του ΑΣΕΠ, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ό,τι πιο θεσμικό υπάρχει στο ελληνικό κράτος και εγγυάται την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατική επιλογή των στελεχών. Ακόμη, για πρώτη φορά η διαδικασία της συνέντευξης είναι δομημένη και στηρίζεται σε ένα εγχειρίδιο προϊόν συνεργασίας της Expertise France, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μέσα στο 2018 προχωρούμε στην επιλογή και τοποθέτηση και τέλος το 2017, μέχρι τέλος του 2017 έχουμε τη χαρτογράφηση των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου και ετοιμαζόμαστε για να δώσουμε μια πρόταση ρύθμισης σε αυτό το κατακαιρματισμένο εργασιακό τοπίο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο. Το 2018 ολοκληρώνεται η διαδικασία και η τοποθέτηση διευθυντών και τμηματαρχών στα Υπουργεία και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε τη ρύθμιση για το πλαίσιο προσλήψεων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου. Το κυριότερο, δημιουργούμε ένα πλαίσιο μακροχρόνιου προγραμματισμού των προσλήψεων στο δημόσιο. Μέχρι τώρα οι προσλήψεις γινόντουσαν τυχαία και αποσπασματικά. Πλέον και πατώντας πάνω στα περιγράμματα και στους σύγχρονους οργανισμούς και στο ψηφιακό οργανόγραμμα, έχουμε προγραμματισμό σε μακροχρόνια βάση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης.
Το 2019, με στοχευμένες δράσεις για την προσέλκυση νέων πτυχιούχων, στοχεύουμε στην αποκλιμάκωση της επιδείνωσης της δημογραφικής γύρανσης του δυναμικού του δημόσιου τομέα. Περνάμε στον επόμενο άξονα που είναι η ρυθμιστική διακυβέρνηση. Εντός των ημερών ανασυγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση Ελληνικής Νομοθεσίας. Ακόμη ολοκληρώνεται η προτυποποίηση διαδικασιών κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας. Το 2018 έχουμε την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης των τομείων πολιτικής και την έναρξη υλοποίησης του έργου Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας. Αρχές του 2019 το έργο ολοκληρώνεται. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, στην υλοποίηση του οποίου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και η ολοκλήρωση του οποίου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην καλύτερη νομοθέτηση, αλλά και θα διευκολύνει την καθημερινότητα όχι μόνο του νομικού κόσμου της χώρας, αλλά των πολιτών, των επιχειρήσεων και των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων. Τελευταίος άξονας, στον οποίο θέλω να κάνω μια αναφορά, είναι ο άξονας της διαφάνειας, λογοδοσίας και ανοιχτής διακυβέρνησης. Ένας άξονας στον οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το Υπουργείο και η κυβερνητική πολιτική. Μέσα στο 2017 εφαρμόζεται το εργαλείο για την ηλεκτρονική στοχοθεσία για την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες. Λέμε κοινωνική λογοδοσία και το εννοούμε. Αναβαθμίζεται η διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης μέσω της πύλης opengov.gr. Το 2018 έχουμε το νέο νόμο για την ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση, έχουμε τη δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου μελετών δημοσίου και ενδυναμώνεται η περαιτέρω χρήση ανοιχτών δεδομένων από φορείς του δημοσίου τομέα και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Τέλος, το 2019 έχουμε τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης, ανάρτησης και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων. Ήδη έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος. Εδώ μπορείτε να δείτε τους φορείς που αναρτούν τα δεδομένα τους, φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε διπλασιασμό περίπου αυτών των φορέων. Και επίσης, το σύνολο των δεδομένων, μέσα σε ένα χρόνο έχουμε περίπου τετραπλασιασμό των δεδομένων που αναρτώνται. Κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκα σε μερικές μόνο από τις πτυχές που διέπουν την εθνική στρατηγική, την επικαιροποιημένη εθνική στρατηγική και τη διοικητική μεταρρύθμιση ετών 2017 και 2019. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στο σύντομο χρόνο μιας παρουσίασης. Ήθελα μόνο να πω τα εξής. Η επικαιροποιημένη στρατηγική αποτελεί μια ολιστική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, η αξιολόγηση δομών και διαδικασιών, η δημιουργία για πρώτη φορά περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, η εφαρμογή της στοχοθεσίας, η αξιολόγηση του προσωπικού με ένα απόλυτα δημοκρατικό και αντικειμενικό τρόπο, το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, η δημιουργία του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, η συστηματική προσπάθεια απλοποίησης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που εγγυώνται τη δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης ανεξάρτητης, αποτελεσματικής, μιας δημόσιας διοίκησης που θα αποτελεί σύμμαχο και συμπαραστά του πολίτη. Η ευόδοση του παραπάνω στόχου απαιτεί τη συνέργεια όλων των φορέων του δημοσίου και τον βέλτιστο συντονισμό μεταξύ τους. Δυστυχώς, ο χρόνος και οι πόροι είναι περιορισμένοι. Η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες, όταν οι όροι ήταν πολύ πιο ευνοϊκοί. Παρά τα αυτά, είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Οδεύοντας προς το 2020, το ελληνικό δημόσιο θα αποτελέσει το θεματοφύλακα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ταυτόχρονα το όχημα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σας ευχαριστώ.